Καλά τώρα κυρίες και κύριοι στη Φλόρινα. Θα συνομιλήσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West με τον κύριο Γιάννη Αντωνιάδη, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας. Κύριε Βουλευτά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βακρατά, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Και κύριε Βουλευτά, πριν πάμε στις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, θρήνος και συγκίνηση με τον άδικο χαμό της Φόφης Γεννηματά. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Πραγματικά ήταν κάτι το οποίο δεν περιμέναμε. Εκφράζω τα θερμά μου συλληπιτήρια στους οικείους της. Είναι γεγονός ότι και η Βουλή των Ελλήνων, αλλά και ο πολιτικός κόσμος από σήμερα είναι φτωχότερος. Υπήρξε ένας εξαιρετικός πολιτικός και κυρίως εξαιρετικός άνθρωπος. Είναι από τους ανθρώπους τους οποίους βλέπαμε στη Βουλή, καλοσυνάτη, ευγενική, μιλούσε με όλους τους συναδέλφους ανεξαρτήτως αν αυτή ήταν πρόεδρος και οι υπόλοιποι απλοί βουλευτές, καινούριοι βουλευτές. Νομίζω ότι από σήμερα όλος ο πολιτικός κόσμος είναι φτωχότερος. Είναι εμφανέστατη η απουσία της κυρίας της αείμνης στην Γεννηματά. Μάλιστα. Τι να πούμε. Αυτά θα είναι όλες τις επόμενες μέρες, θα έχουμε τα μηνύματα. Είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει, τα θερμά συλληπιτήρια στους οικείους. Νομίζω όμως ότι σε αυτό το σχετικά σύντομο, γιατί έφυγε πρόωρα, η προσφορά της ήταν πολύ μεγάλη και στην Ελλάδα και στην πολιτική. Μάλιστα. Και στο κόμμα της βεβαίως. Τώρα να αλλάξουμε κλίμα κύριε Βουλευτά, να έρθουν στις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, όχι στους νέους διχασμούς, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι κομματικές οργανώσεις είναι το νήμα το οποίο συνδέει την κυβέρνηση και την κοινοβουλευτική ομάδα με την κοινωνία. Ένα σχόλιο θα ήθελα με τις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας στη Φλόρινα. Ομαλά, χωρίς προβλήματα, ήταν μια δύσκολη μάχη, κύριε Βουλευτά, μεταξύ δύο υποψηφίων. Του νέου Προέδρου του Νίκου του Ευαγγέλου, συγχαρητήρια στον κύριο Ευαγγέλου, και του πρώην Προέδρου του Θωμά του Θεοδόρου. Έτσι. Εγώ θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλα τα απλά μέλη της Νέας Δημοκρατίας και τους φίλους και τις φίλες της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν σε αυτές τις εκλογικές διαδικασίες. Να συγχαρώ όλους τους εκλεγέντες της ΔΥΜΤΟ, τους προέδρους και τα μέλη των διοικήσεων. Εννοείται τον πρόεδρο, τον νέο πρόεδρο, τον Νίκο τον Ευαγγέλου της ΔΕΠ και τα μέλη της διοίκησης της ΔΕΠ, τα οποία έχουν εκλεγεί. Να συγχαρώ και να ευχαριστήσω βεβαίως όλους τους προέδρους οι οποίοι προεπήρξαν του καινούργου και τον Θεοδόρου και τον Καραγκιοζήλη και όλους τους υπολείπους και όλα τα προηγούμενα στελέχη. Ήταν μια γιορτή της δημοκρατίας χθες, εννοείται ότι αυτά πρέπει να υπάρχουν, εννοείται ότι μπορεί να υπάρχουν και αντιπαραθέσεις πολιτικές και ιδεολογικές μέσα στο ίδιο το κόμμα ως προς την διαδικασία με την οποία θα μεταφερθούν οι ιδέες, οι συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις στο τελευταίο χωριό και στο τελευταίο πολίτη, εννοώ γεωγραφικά. Ναι. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνω όμως κύριε Βαγρατά και νομίζω ότι αξίζει, από χθες η Νέα Δημοκρατία στη Φλόρινα γύρισε σελίδα. Μάλιστα. Αυτό είναι γεγονός. Γιατί είχαμε μία μάχη ενάντια στο κατεστημένο, ενάντια σε παράγοντες και παραγοντίσκους, ενάντια σε κατεστημένες νοοτροπίες και συμπεριφορές, τις οποίες με την εκλογή τη χθεσινή του Νίκου του Ευαγγέλου όλοι αυτοί πήγαν στο χρονοτούλο από τις ιστορίες. Μάλιστα. Άρα δηλαδή παράδειγμα αυτό που μου λέτε, υπήρχαν αντιπαραθέσεις για να μου λέτε ότι σε παραγοντίσκους και λοιπά, άρα η προηγούμενη σίγουρα διοίκηση δημιουργούσε ζητήματα σε αυτό που μου λέτε τώρα. Μιλάω τώρα για την εκλογική διαδικασία. Ναι, για την εκλογική διαδικασία όταν μιλάτε για παράγοντες κλπ. Άρα ο βουλευτής της κυβέρνησης, ο βουλευτής της κυβέρνησης που είστε εσείς, δείχνεται ενοχλημένος με την προηγούμενη διοίκηση για να αναφέρεστε έτσι. Και λέγοντας ότι αλλάζει σελίδα η Νέα Δημοκρατία στη Φλόρινα. Ξεκαθαρίζω βεβαίως. Ναι. Το ξεκαθαρίζω και λέω το εξής. Μιλάω για τις εκλογικές διαδικασίες. Μάλιστα. Το εφταήμερο. Γιατί σε όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία με τον πρόεδρο της ΔΥΜΤΟ, είπα και αυτόν και τον προηγούμενο και με όλα τα μέλη. Μάλιστα. Αλλά στο θέμα των εκλογών, εκεί αυτό το οποίο είπα το εννοώ, ότι από τη μια μεριά ήταν ο νέος πρόεδρος και όλη η κοινωνία με τα απλά μέλη και τους φίλους και από την άλλη μεριά ήταν αυτές οι παλαιοκομματικές συμπεριφορές και νοοτροπίες
με όσους τις εκφράζουν. Μάλιστα. Γιατί υπήρχαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα, τα 10, τα 20, με μικρούς παράγοντες και με μεγάλους παράγοντες, οι οποίες τις πληρώθηκαν και μιλάω πάντα για το εφταήμερο των εκλογικών διαδικασιών. Μάλιστα, δηλαδή η μάχη αυτή την περίοδο ήταν μεταξύ αυτών των 20 παραγόντων και του Γιάννη Αντωνιάδη. Όχι του Γιάννη Αντωνιάδη. Να είναι ξεκάθαρο, γιατί οξυμένο ήταν το κλίμα. Αυτές τις πληροφορίες είχα. Ωραία, αυτές τις πληροφορίες τις είχατε εσείς, κύριε Βακρατσά. Εγώ λέω ότι συγκρούστηκαν δύο ιδεολογίες, το παλιό και το νέο, και κέρδισε το νέο. Το παλιό και το φθαρμένο με όσους το εκπροσωπούσαν ήταν συσπηρωμένοι εκεί που ήταν. Από σήμερα γυρίζουμε σελίδα. Το νέο πάει μπροστά. Από σήμερα η ΔΕΕΠ, η ΝΟΔΕ όπως την ξέρουμε, και τη λέω ΝΟΔΕ πάντα και τέτοια. ΝΟΔΕ για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας, ναι. Έτσι ακριβώς. Η ΝΟΔΕ έχει μέσα της, τα σπλάχνα της, παντού την κοινωνία. Στη Φλόρινα, να το ξέρετε, νίκησε η κοινωνία. Σκεφτείτε ότι στη Φλόρινα είχαμε 2.100 εγγεγραμμένους και στην Κοζάνη είχαμε 1.000. Μάλιστα. Η Κοζάνη είναι τριπλάσιος νομός. Άρα η ίδια η κοινωνία μίλησε, γύρισε σελίδα και τώρα πλέον όλοι ενωμένοι με πρόεδρο τον Νίκο τον Ευαγγέλου θα μεταφέρουμε τον λόγο του πρόεδρου και τον λόγο της Νέας Δημοκρατίας τελευταίο καφενείο και στο τελευταίο χωριό. Μάλιστα. Γιατί μου λέει, παράδειγμα, με κάποιες έτσι επικοινωνίες που είχα σήμερα, μου λένε κάποιοι φίλοι στη Φλόρινα, κέρδισε ο Αντωνιάδης εναντίον του τάδε, 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 τάδε. Δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί άμα πω ονόματα θα αναγκαστώ να τους καλέσω και στο δελτίο. Αυτό το αρνούμε, και υπήρχε υπήρχαν δύο εντός εισαγωγικών αντίπαλοι στις εκλογές, ήταν ο Θεοδόρου και ο Ευαγγέλου, κέρδισε ο Ευαγγέλου. Και από εκεί και πέρα έχουμε γυρίσει σελίδα και πάμε όλοι μαζί μπροστά στην Δημοκρατία. Κλείνω με αυτή τη φράση τις εσωκομματικές διαδικασίες. Αντίπαλός μας δεν είναι ούτε ο Ευαγγέλου, ούτε ο Θεοδόρου, ούτε Καραγκιουζή, ούτε κανένας. Αντίπαλός μας στη Φλόρινα είναι τα προβλήματα. Όλη η Νέα Δημοκρατία ενωμένη πάμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να σας πω ότι στο τέλος όλων ούτε τα υπόλοιπα κόμματα. Απλώς έχουν διαλέξει άλλη διαδικασία για την επίλυση. Μάλιστα. Άλλη ιδεολογία βέβαια, με την οποία ως προς το ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούμε εκ διαμέτρου. Μας χωρίζουν ιδεολογικές χαράδρες. Από εκεί και πέρα όμως και τα υπόλοιπα κόμματα, και αυτή είναι την παραστάτηση εντός εισαγωγικών για την επίλυση των προβλημάτων. Οι μόνοι μας αντίπαλοι είναι τα προβλήματα. Και αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός θες, όχι σε όλους αυτούς τους νέους διχασμούς, ενωμένοι πρέπει να αποχωρήσουμε προς τα. Άρα από σήμερα, να αφήσω το σήμερα από αύριο, ο Γιάννης ο Αντωνιάδης, ο κυβερνητικός βουλευτής, με τον Νίκο τον Ευαγγέλου, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πάτε ενωμένα. Και τον πρώην πρόεδρο, τον Μάκη τον Θεοδόρου, ναι. Και με τον Μάκη τον Θεοδόρου, και με τους πολιτευτές, και με τους πρώην βουλευτές, και με τους πρώην δημάρχους, εννοείται και με τους νυν δημάρχους, όλοι μαζί πάμε για να αγωνιστούμε για μια καλύτερη Φλόρινα και μια καλύτερη Δυτική Μακεδονία. Ωραία. Πρέπει να το λέμε, γιατί ο ένας νομός στηρίζει τον άλλον, δεν λειτουργούμε ανταγωνιστικά. Όταν ένας νομός φέρνει τουρίστες, από εκεί θα διακριθούν και στους υπόλοιπους. Μάλιστα. Είστε ενωτικός. Είστε ενωτικός και κλείνουμε με αυτό όσον αφορά τις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, με αφορμή που σας φιλοξενώ, να πάμε λίγο. Πήγατε και επισκεφτήκατε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Σπήλαιο, το Λιβανό. Τι γίνεται με τις αποζημιώσεις των παραγωγών, κύριε Βουλευτά? Τεράστια καταστροφή φέτος. Στα φασόλια και όχι μόνο. Το ζήτημα είναι, θα αποζημιωθούν άμεσα οι παραγωγοί και τι μελιγενέστε πλέον? Καταρχάς να πούμε κάτι, κύριε Βακρατσά, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία των κυβερνήσεων της χώρας των τελευταίων δεκαετιών και όταν ακόμα υπήρχε ένας τεράστιος πλούτος ο οποίος έβγαινε από τα παραθυρόφυλλα και από τις καμινάδες των τζακιών, μιλάω τις προηγούμενες δεκαετίες, και σε τέτοιες καταστροφές οι συμπολίτες μας και γενικά οι πολίτες της Ελλάδος αποζημιώνονταν με μεγάλη καθυστέρηση. Ναι. Για πρώτη φορά εφαρμόζουμε το μοντέλο Ιαννού, όπου από την καρδίτσα, το εφαρμόσαμε και στις αγροτικές αποζημιώσεις, αποζημιώνονται σε χρόνο ρεκόρ. Παλιότερα δεν αποζημιώνονταν κανένας πριν
στην παρέλευση ενός χρόνου. Μάλιστα. Τώρα, μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες, όλοι σχεδόν αποζημιώνονται. Εγώ είδα και τον κύριο Λικουρέτζο, τον πρόεδρο του ΕΡΓΑ, και τον κύριο και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά τον είδαμε για τα ΠΟΠ και τα βιολογικά για αυτό το 30%. Θα τον δούμε τώρα και για τη γενικότερη καταστροφή των φασαλιών, για να δούμε πώς μπορούμε να αποζημιώσουμε τους φασουλοπαραγωγούς, που η ζημιά τους είναι μεγάλη. Θα υπάρξει βέβαια μια συνεργασία και με τον συνάδελφο τον κύριο Τζικαλάγια και όλους όσους εμπλέκονται στην διαδικασία αυτή, για να πάμε όλοι μαζί και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς μας. Υπάρχει δέσμευση του Υπουργού, γιατί παράδειγμα στις πρέσπες που μιλούσα και με τους αγρότες εκεί παραγωγούς, αλλά και με τον Δήμαρχο Πρεσπών, τον κύριο Πασκαλίδη, η καταστροφή είναι τεράστια. Ναι, αυτό το ξέρουμε. Mm-hmm. Και τώρα πάμε στο επόμενο βήμα, για να είναι τεράστια και η αποζημίωση. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να το δούμε το επόμενο διάστημα. Τώρα, κύριε Βουλευτά, με αφορμή που σας φιλοξενώ, να έρθω λίγο και. Υπάρχει ανησυχία για συγχωνεύσεις τμήματων σχολείων στην περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας. Η συνάδελφός σας, η κυρία Πέρκα, η βουλευτής της Αντιπολίτευσης, κατέθεσε έτσι ένα ερώτημα προς τον Υπουργό, προς την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, ότι υπάρχει ανησυχία να συγχωνευτούν τμήματα σχολείων στην περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας. Τι ενημέρωση υπάρχει, και αν σας ανησυχεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, κύριε Βουλευτά? Για το συγκεκριμένο θέμα έχω μιλήσει και με τον Γενικό Γραμματέα και με την Υφυπουργό την κυρία Μακρύ και με την Υπουργό την κυρία Κεραμέως. Μάλιστα. Να σας πω ότι ως προς την πρωτοβάθμια το θέμα έχει λυθεί και δεν θα γίνει καμία συγχώνευση. Ως προς τη δευτεροβάθμια το 70-80% έχει λυθεί, απομένει ένα 10-20% να δούμε για αυτό πώς θα το λύσουμε. Πάντως, να ξέρουμε κάτι, κύριε Βακρατσά, ναι, ότι τα επόμενα χρόνια, όπως και οι καταστροφές, πυρκαγιές, πλημμύρες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, εδώ ο μεγαλύτερος καρκίνος, συνηθίζω να λέω, στη Φλόρινά μας και στην όλη την περιφέρεια, mm-hmm, είναι η ανεργία, η μετανάστευση των Ελλήνων και η υπογεννητικότητα. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχουμε παιδιά, οι μαθητές μειώνονται, μοιραία θα πηγαίνουμε μονίμως σε συγχωνεύσεις τμήματων, σε κλείσιμο σχολείο, και περιμένετε σε λίγο, μετά από μια πενταετία με εφταετία, όλα αυτά τα τμήματα τα οποία ξέραμε, σιγά σιγά η κάθε πόλη και η περιφέρεια θα μιλάει για κλείσιμο τμήματων, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θα υπάρχουν φοιτητές για να φοιτούν. Μάλιστα. Έχουμε δει τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Εάν δεν πάρθουν ριζικά μέτρα για το θέμα της γεννητικότητας, όλα τα τμήματα τα οποία ανοίξαν στην περιφέρεια σιγά σιγά θα κλείνουν, γιατί δεν θα υπάρχουν φοιτητές για να πάνε να φοιτήσουν. Και το ίδιο θα ισχύσει και με τους μαθητές δημοτικών και γυμνασίων και ηλικίων. Και θα σας πω και ένα τελευταίο για αυτό το θέμα. Ναι, ναι. Όταν βλέπουμε την αναλογία εκπαιδευτικών με μαθητές στην περιφέρεια, τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Δεν είναι όπως είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η αναλογία είναι ένας δάσκαλος προς 8 μαθητές. Μην κοιτάτε που μέσα στην πόλη σε κάποια σχολεία τα 27 γίνονται 26-28. Έχουμε τα χωριά και όταν κοιτάζουν ένα νομό βλέπουν πόσους εκπαιδευτικούς έχει, 400. Πόσους μαθητές έχει, τόσους, τους διαιρούς, και θα δείτε εκεί ότι η αναλογία είναι μονοψήφιος με μονοψήφιο. Άρα σας ανησυχεί, δηλαδή μπορεί να δούμε αν κάποιες περιοχές λογικό να μην έχουν παιδιά, να κλείσουν κάποια τμήματα. Να σας πω κάτι. Και αν δεν και φέτος το γλιτώνεις, ναι, του χρόνου θα ξανά έχεις το ίδιο πρόβλημα. Ναι. Και τίτω ότι στη Φλόρινα, επειδή υπήρχε και αστυφιλία, πάντα στις πρώτες τάξεις, κάθε σχολείο είχε ας πούμε δύο τμήματα και οι μαθητές ήταν για 2,5 τμήματα και είχαμε τις φασαρίες πώς θα πάνε σε άλλο σχολείο. Από φέτος, σε κάποια σχολεία, δεν έχουμε μαθητές για 2,5 τμήματα, έχουμε μαθητές για 1,5 τμήμα. Μάλιστα. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Θα δούμε, κύριε Βουλευτά. Σας ευχαριστώ πάντως θερμά για την παρέμβαση. Ευχαριστώ για την προσοχή. Στο κεντρικό δελτίο του West, κύριε Βουλευτά. Να είστε καλά, θα επικοινωνήσουμε και το επόμενο διάστημα διαζώσεις. Να είστε καλά. Γιατί μας περιμένει ένας δύσκολος αγώνας, τα προβλήματα είναι πολλά.
και η βοήθειά σας είναι πολύ σημαντική και ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ θερμά.